Το ΚΚΕ μπορεί να υλοποιήσει την πολιτική του μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο αμφισβητεί ενίοτε. Εμείς καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί ακούμε όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια. Οι υπάρχουν ενέργειες ανακοίνωσαν μέχρι 70% αύξηση της τιμής του ρεύματος. Αυτό είναι στα όρια της πράσινης μετάβασης, του χρηματιστηρίου ενέργειας, των ειδικών φόρων που βάζουν. Όλα τα κόμματα και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή έχουν ψηφίσει αυτή την πράσινη μετάβαση πλην του ΚΚΕ. Ακούγεται η συζήτηση που έχει ανοίξει για τη φέτα. Πρέπει να σας πληροφορήσω, γιατί είναι και ο φυσικός μου χώρος ο αγροτεχνοτροφικός, ότι με 2,5 κιλά γάλα κάνεις ένα κιλό φέτα. Φέτος με έλλειμμα στο ελληνικό γάλα η τιμή του μειώθηκε από 20 λεπτά και τώρα μειώνεται άλλα 10. Άρα η τιμή της φέτας αυξήθηκε, ενώ η τιμή του γάλακτος στον παραγωγό μειώθηκε, που σημαίνει ότι η αύξηση αυτήν απορροφήθηκε ως κερδοφορία από τους μεταποιητές, από τους γαλακτοβιομηχανίες. Και το ίδιο γίνεται σε όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία πουλούνται πάυθυνα από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι αυτό από 3-10 φορές ακριβότερα. Και αυτό έχει να κάνει πάλι και με τις αποφάσεις που παίρνουν και με τη λειτουργία του συστήματος εδώ και τις αποφάσεις που παίρνουν στη Βουλή. Άκουσα και τον κύριο Κουρουμπλή να μιλάει για την εισαγωγή. Αυτή η εισαγωγή είναι ψηφισμένη στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συνένεση και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων βεβαίως. Θέλω να πω ότι υπάρχει όλη αυτή η ακρίβεια του ΚΚΕ, έχει προτείνει. Έχει προτείνει και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, στα μέσα και εφόδια κτλ. Που θα μείωνε κατά πολύ την κερδοσκοπία, μάλλον, που γίνεται σε βάρος και των καταναλωτών και των παραγωγών. Όλα τα άλλα κόμματα, αυτή την πρόταση νόμου και άλλες προτάσεις νόμου που έχει να κάνει με την κατάργηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και μια σειρά άλλα που κατέθεσε το ΚΚΕ, την απέρριψαν μέσα στη Βουλή. Άρα στρέφονται απέναντι στον ελληνικό λαό. Μην μιλάνε τώρα για την ακρίβεια υποκριτικά όταν έχουν στηρίξει όλες αυτές τις επιλογές. Λοιπόν, και εμείς αυτό που πιστεύουμε ως κόμμα, να σας πω, είναι ότι παλεύουμε μέσα σε ένα πολύ αρνητικό συσχετισμό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παλεύουμε όμως μαζί με το λαό, που εκεί έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το κίνημα, μέσα από αγώνες, μέσα από κινητοποιήσεις, λοιπόν, και να ανατρέπονται αυτές οι πολιτικές και να ανατρέπει αυτή την ακρίβεια και να αποσπάμε κατακτήσεις, και εκεί αλλάζουν και οι συσχετισμοί. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Φράγκο.